του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίου Νικολάου Παπά, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος παρευρίσκεται, τον κύριο Άνδρη Γεωργιάδη, με θέμα «Επιτάχυση εκτέλεσης προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά από ανασχεδιασμό για τις διευκολύσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Κύριε Παπά, ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ευελιξία και την κατανόηση και τον Υπουργό και εσάς. Δυστυχώς έχουμε άλλο ένα δείγμα και με βάση και τα τελευταία ανακοινωμένα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας, της ανεπάρκειας των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Η χώρα μας στο δεύτερο τρίμηνο κατέγραψε ύφεση πέραν του 15%, μεγαλύτερη από το μέσο όρο της ΕΕ, η οποία είναι λίγο παραπάνω από το 13,5, αν δεν κάνω λάθος, 13,7. Και δυστυχώς έχουμε και την αναμονή του τρίτου τριμήνου, το οποίο τρίτο τρίμηνο θα περιλαμβάνει και όλα τα αποτελέσματα για την πορεία της οικονομίας και κυρίως του μεγάλου κλάδου του τουρισμού και της εστίασης, που ως γνωστόν εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει απασχολήσει όχι μόνο την ελληνική πολιτική συζήτηση, αλλά και τον διεθνή τύπο. Υπήρχαν αποφάσεις της ΕΕ, τις οποίες με την ερώτησή μας σήμερα ζητάμε να μάθουμε κατά πόσο έχετε αξιοποιήσει. Κατά πόσο δηλαδή έχουν αξιοποιηθεί οι αποφάσεις του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου του 2020, οι οποίες παρέχουν και 100% χρηματοδότηση για συγκεκριμένες δράσεις και δίνουν τη δυνατότητα μεταφοράς πόρων. Φωνάζαμε πάρα πολύ νωρίς για αυτά τα ζητήματα και βεβαίως δίνουν και τη δυνατότητα απρόσκοπτης διάθεσης πόρων. Χρησιμοποιούνται χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θα μπορούσαν, αν είχαν γίνει οι κατάλληλες κινήσεις εγκαίρως, αυτά τα πράγματα να έχουν εισρέψει. Άρα, σας ρωτάμε λοιπόν, σε ποιο βαθμό έχει ολοκληρωθεί ανασχεδιασμός προγραμμάτων μεταξύ των δράσεων του ΕΣΠΑ και πόσες και ποιες μεταφορές έχουν γίνει μεταξύ των ταμείων και των κονδυλίων για να απορροφηθεί το μέγιστο δυνατό στο πλαίσιο της παραπάνω ελαστικότητας. Είναι εκατοντάδες οι φορές που το έχουμε επισημάνει. Υπάρχουν ευελιξίες, μεταξύ των οποίων και αυτές, και έπρεπε να τις έχετε ήδη αξιοποιήσει. Έχει προτείνει στην Κομισιόν η κυβέρνηση νέες εμπροσθοβαρείς δράσεις στο παραπάνω πλαίσιο. Έχει σχεδιάσει να αιτηθεί νωρίς, προκειμένου να εγκριθούν εγκαίρως νέα προγράμματα και δράσεις που να κατευθύνουν πόρους στους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο. Πόσο σύντομα αναμένεται εισροές από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, θα τεθεί ένας πιο φιλόδοξος στόχος και ποιοι είναι και οι αιτήσεις στόχοι εκτέλεσης εκταμίευσης του ΕΣΠΑ για το τρέχον και τα δύο επόμενα έτη. Ωραία. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Με μάσκα μιλάω, Υπουργέ. Εγώ, όπως βλέπετε, τη φορώ πάντως μιλώντας. Δεν θα ακούγομαι εγώ άμα. Εντάξει. Να πάω εκεί να τη βγάλω, να πάω εκεί να τη βγάλω, γιατί... Εκεί που είστε δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, γιατί από κάτω δεν υπάρχει συνάδελφος. Ελάτε στην άκρη, δεν σας παρεξηγεί όχι, κανείς. Όχι, εδώ, καλά είμαι. Εδώ. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παπά, είστε σε φάση λίγο ατυχίας, αυτό το αυτοκίνητο. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί. Λοιπόν, έρχομαι λίγο στην ερώτηση, για την οποία καταρχάς θερμά σας ευχαριστώ. Εμείς πριν από λίγες μέρες εκδώσαμε και ένα επίσημο δελτίο τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όχι με βάση τα δικά μας στοιχεία, αλλά με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς τα αλήθεια πηγαίνει η χώρα μας ως προς την απορρόφηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Το ranking, η κατάταξή μας δηλαδή, όπως πάντα αυτός ο δείκτης, δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των χρημάτων μόνο, το ποσό των εκατομμυρίων ευρώ δηλαδή τα οποία απορροφούμε και στα οποία θα αναφερθώ συνέχεια. Αλλά η κατάταξη είναι ανταγωνιστική. Είναι σε σχέση και με το πώς πηγαίνει η απορρόφηση των υπολείπων. Είναι δηλαδή πολύ πιο αξιόπιστος δείκτης, γιατί αν απλώς αναφέρεις πόσα εκατομμύρια έχεις απορροφήσει εσύ, πιθανόν αυτό να είναι τελικά πολύ μικρό το νούμερο σε ποσοστό, αν οι άλλοι καταφέρουν και απορροφούν πολύ περισσότερα. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία και αναφέρουμε στο δελτίο τύπου και η οποία και τώρα είναι στη διάθεση όλων των Ελλήνων πολιτών και του κυρίου Παπά προφανώς θα μπορούσε να την έχει συμβουλευτεί πριν έρθει να μου κάνει την ερώτηση. Η Ελλάδα με την τελευταία ανακοίνωση έχει ανέβει στην 8η θέση με ποσοστό 56% ως προς συνολικές πληρωμές συνυπολογισμένων και των προχρηματοδοτήσεων από τη 12η θέση τον Ιούλιο του 2019. Δηλαδή, ως προς τις συνολικές πληρωμές μεταξύ των εκλογών
της 7ης Ιουλίου του 2019 και του τέλους Ιουλίου που είναι ο δείκτης του 2020, η Ελλάδα, κύριε Παπά, έχει ανέβει σε σχέση με τους άλλους από την 8η στην 10η θέση, δηλαδή 4 θέσεις. Όσον αφορά σε ενδιάμεσες πληρωμές, το ίδιο χρονικό διάστημα η Ελλάδα ανέβηκε στην 13η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ανέβηκε 5 θέσεις από όταν τον Ιούλιο του 2019. Τον Ιούλιο του 2019 βρισκόμασταν στη θέση 18, τώρα βρισκόμαστε στη θέση 13 σε σχέση με τις άλλες χώρες. Καταθέτω και τα πρακτικά το δελτίο τύπου που έχει και την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λάθος, στην οποία αναφέρονται οι σχετικοί δείκτες με την μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, για την κυβέρνηση, για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό είναι μετρήσιμο μέγεθος, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα κανονικά, κύριε Παπά, θα έπρεπε να έρθετε εδώ και να μου πείτε μπράβο στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Ανάπτυξης που μέσα σε ένα χρόνο, σε όλους τους επίσημους δείκτες, έχουμε ανέβει πάρα πολλές θέσεις. Πάμε όμως λίγο και στο συγκεκριμένο, γιατί κατά τη γνώμη δεν έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή την ερώτηση σήμερα και μου κάνει εντύπωση που την έκανε. Όταν, κύριε Πρόεδρε, ανέλαβα την ευθύνη κατόπιν της εντολής του κυρίου Πρωθυπουργού του Υπουργείου Ανάπτυξης, άρα και του ΕΣΠΑ, είχα στο μυαλό μου αυτό που διαρκώς διαφήμιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, το πόσο καλά πήγαινε η Ελλάδα στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Γιατί καθ' όλη την προηγούμενη περίοδο διακυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, μόνιμη εποδός ήταν η μεγάλη επιτυχία της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε την έκπληξή μου όταν την πρώτη εβδομάδα που βρέθηκα στο Υπουργείο, την πρώτη, έλαβα επιστολή από τον τότε αρμόδιο επίτροπο κύριο Χαν, ο οποίος μου επεσήμανε τον για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας υπαρκτό κίνδυνο από την ένταξή μας σε ευρωπαϊκές οικονομικές κοινότητες να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτό διότι στο κομμάτι των χρημάτων που είχα δεσμευτεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων, κατά την πενταετία ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε απολύτως τίποτα, δεν μπήκε ένα τούβλο, δεν έγινε ένας διαγωνισμός, δεν έγινε επιχειρησιακό σχέδιο, δεν έγινε περιφερειακό σχέδιο, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και μου έγραφε ο Επίτροπος ότι αν δεν τρέξετε πάρα πολύ γρήγορα, αυτό το 1,2 δισεκατομμύρια που είναι δεσμευμένο για διαχείριση απορριμμάτων, προφανώς δεν θα μπορέσετε να το απορροφήσετε. Σημειώστε δε ότι λόγω του το επόμενο πρόγραμμα δεν προβλέπει χρήματα για διαχείριση απορριμμάτων, καθώς αυτή η τεχνολογία θεωρείται ότι έχει ήδη εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, εάν χαθούν αυτά τα λεφτά, θα επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο. Σα ανακοινώνω λοιπόν ότι σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Εθνικό Συνόμο Σχεδιασμό με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τέλος του χρόνου προκυρήσουμε 17 έργα ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, έτσι να καλύψουμε όλο τον χαμένο χρόνο της πενταετίας ΣΥΡΙΖΑ και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο. Ως προς τα συγκεκριμένα μέτρα τώρα του COVID, θα έρθω στη δευτερολογία μου για να μην καταλάβω τον χρόνο. Κύριε Παπά, ορίστε. Περίμενα να βρεθούν κάποιες δικαιολογίες. Τώρα να μου ζητηθεί να έρθω και να πω και μπράβο εδώ πέρα, μέσα στην εθνική αντιπροσωπεία. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Θα σας το έλεγα αυτό το μπράβο, κύριε Υπουργέ. Αλλά ξέρετε, μέρος της δουλειάς μας είναι να συζητάμε και με την οργανωμένη επιχειρηματικότητα και να γινόμαστε κοινωνοί των προβλημάτων και των αδιεξόδων που οι δικές σας υπουργείες έχουν συσσωρεύσει. Δεν είμαστε κλεισμένοι σπίτι μας να βλέπουμε ένα τηλεοπτικό σταθμό που σας λιβανίζει για να έρθουμε εδώ μέσα να σας πούμε μπράβο. Ξέρουμε και βλέπουμε τι γίνεται και έξω από το παράθυρο. Θα σας έλεγα δε ότι εάν έχετε να κρίνετε, να επικρίνετε τη δική μας θητεία σε σχέση με την απορροφητικότητα, θα έπρεπε να πετάξετε στον κάλαθο των αχρήστων τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΕ, οι οποίες κατέτασαν την Ελλάδα στην πρώτη θέση της απορροφητικότητας και τα συγχαρητήρια τα αλλεπάλληλα τα οποία είχε λάβει η χώρα μας. Η ΕΕ λοιπόν έδωσε μια ευελιξία για να διοχετευτούν δαπάνες και στην υγεία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας και άλλες κυβερνήσεις έχουν κινηθεί πάρα πολύ ταχύτερα, ειδικά δε όταν προχωρούσαν σε ενίσχυση των επιχειρήσεων, σε ενίσχυση των δομών υγείας, σε έκτακτες επιχορηγήσεις, εδώ πέρα νομίζω ότι περί άλλων τυρβάζαμε. Είναι δεδομένο, και εδώ θα περίμενα να ακούσω επί τη ευκαιρία της ερώτησής μας και μία κουβέντα από εσάς, ότι θα έχουμε
δυστυχώς πάρα πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία λόγω των εξελίξεων. Και γιατί θα τις έχουμε αυτές? Θα τις έχουμε διότι έχει συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά η ελληνική οικονομία. Θα περίμενα από εσάς, επειδή γνωρίζετε, φαντάζομαι, όσο από τις θέσεώς σας, να πείτε μία κουβέντα για την περιβόητη έκθεση Ψαρίδη, η οποία καδράρει και κατηγορεί την ελληνική επιχειρηματικότητα, το 80% της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ως μη παραγωγική. Αναφέρει ακόμα και τη λέξη ζόμπι, η οποία έχει εξτομιστεί από συνάδελφό σας. Και να έρθετε να πείτε ότι κάτι θα κάνουμε για αυτή την κατάσταση. Τι θα βγούμε να πούμε δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους? Ότι τι συνέβη? Ήτανε η βαριά άρρωστη της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι αξίζει να πεθάνουν για να προχωρήσει η ελληνική οικονομία στην επόμενη φάση? Και κλείνοντας, θέλω να σας πω και το εξής. Ξέρετε, η κουβέντα για την επόμενη μέρα, που τόσο πολύ αρέσκεστε να κάνετε και στα τηλεοπτικά παράθυρα, αλλά και μεταξύ σας οι υπουργοί, είναι και μία δυνατότητα έμεση να ξεφεύγετε της κουβέντας για την ανάγκη να δράσετε σήμερα. Τώρα είναι η ώρα της δράσης. Ή μάλλον ήταν χθες. Δεν μας ακούσατε. Τα αποτελέσματα ξεκίνησαν και έρχονται. Επιλέγετε αντί να δώσετε σαφείς απαντήσεις όμως, να βαφτίσετε το κρέας ψάρι για άλλη μια φορά. Ωραία. Λιτός κι εσείς, κύριε Υπουργέ. Ορίστε. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να είμαι τόσο. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να είμαι τόσο. Λοιπόν, επειδή με κατηγόρησε ο κύριος συνάδελφος ότι δεν μιλάω επί του συγκεκριμένου, μου κάνει εντύπωση. Εγώ του ανέφερα τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι που δεν τα αμφισβήτησε. Άρα αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ το προφανές ότι η Ελλάδα επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη ανεβαίνει διαρκώς τις θέσεις όλων των σχετικών δικτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Πάμε όμως τώρα στα συγκεκριμένα μέτρα COVID. Καταρχάς, κύριε ΟΠΑ, θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Εγώ θα δω τη γνώμη μου καλόπιστα, γιατί πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τραβήξει δημοσκοπήσεις και πηγαίνει σε κάθε δημοσκόπηση χειρότερα από την προηγούμενη. Διότι αυτά που λέτε είναι τόσο εμφανώς διάφορα, σε απόσταση δηλαδή από τη λογική, που ο μέσος άνθρωπος το καταλαβαίνει. Κατηγορείται την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ύφεση του 2020. Μα με συγχωρείτε. Πρέπει να έχει έρθει από το διάστημα με διαστημόπλοιο για να μην καταλαβαίνει γιατί υπάρχει ύφεση το 2020. Σημειώστε δε, μην με διακόψετε. Σημειώστε δε ότι η πρόβλεψη τόσο της Κομισιόν όσο και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, για το οποίο σηκώσατε τόση σκόνη και αναφερθήκατε προηγουμένως, ήταν της μεν Κομισιόν μείον 20, του δε Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μείον 25. Γι' αυτό και αν θυμάστε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε για το 2020 μείον 12 σε ετήσια βάση. Τελικά η Ελλάδα πήγε 10 μονάδες καλύτερα από ό,τι προέβλεπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η ΔΕ Κομισιόν αναγκάθηκε να αναθεωρήσει τις προβλέψεις επί το δελτίο, και ενώ το τέλος Απριλίου θεωρούσε και εκτιμούσε ότι η Ελλάδα θα ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωζώνη το 2020, και μάλιστα σας θυμίζω ότι εσείς προσωπικά, όταν είχε εκδοθεί το σχετικό δελτίο τύπου, περίπου πανηγυρίζατε για το ότι η Ελλάδα θα ήταν η τελευταία χώρα σε οικονομική ανάπτυξη το 2020, τώρα έχει ήδη αναθεωρήσει το δείκτη και μας έχει πάει στη μέση, όπου πλέον τελευταία χώρα, προσέξτε κύριε Παπά, είναι η Ισπανία του φίλησος του Ιγκλέσιας. Άρα όταν λέτε ότι για την ύφεση στην Ελλάδα φταίει ο Μητσοτάκης, είναι σαν να λέτε ότι για την ύφεση στην Ισπανία φταίει ο Ιγκλέσιας. Άρα λοιπόν με τέτοιου τύπου επιχειρήματα δεν θα σας πιστέψει κανένας, γι' αυτό και σας γυρίζει ο κόμος στην πλάτη. Πάμε στα νούμερα τώρα, γιατί τα νούμερα δεν αμφισβητούνται. Λοιπόν, θα πω δύο στοιχεία και μετά τα γενικά για να καταλάβει ο κόσμος. Το ΕΠΑΝΕΚ το παραλάβουμε σε απορρόφηση 6/7/19, 14,8%. Μέχρι το τέλος 19, κύριε Πρόεδρε, τρέξαμε πάρα πολύ και αυτό ανέβηκε. Προσέξτε, από 14,8, δηλαδή από την πρώτη μέρα του ΕΣΠΑ και 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε δαπανίσει 14,8. Και πήγαμε 31 Δεκεμβρίου του 19 στο 29,1. Δηλαδή όσα δαπανίσαμε τα 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, δαπανίσαμε 6 μήνες Νέας Δημοκρατίας. Μπαίνουμε στο 2021. Βάζουμε επίσημα στο στόχο πληρωμής ΕΠΑΝΕΚ το 2021 921 εκατομμύρια ευρώ. Ξεσπάει όμως η πανδημία και αρχίζουν τα πολλά μέτρα που θα πει, θα αναφερθώ αμέσως μετά. Αναπροσαρμόζουμε το στόχο από τα 921 εκατομμύρια στα 2,42 δισεκατομμύρια. Και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι πράγματι ο στόχος θα επιτευχθεί και θα υπερκαλυφθεί.
Το δε Ιούλιο του 2020 η Ελλάδα έκανε ως αίτημα πληρωμής από τις Ευρωπαϊκές Αρχές, παρακαλώ πολύ τα πρακτικά τα νούμερα, ως αίτημα πληρωμής από τις Ευρωπαϊκές Αρχές 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε μία ενιαία δόση που αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία πληρωμή που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε χρήματα ΕΣΠΑ από την πρώτη μέρα που η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Και αυτό έγινε επί της δικιάς μας κυβερνήσεως. Άντα μας κάνετε μαθήματα περί απορρόφησης, πάει πολύ. Και λίγα λόγια να καταλάβει ο κόμμας, και κλείνω αμέσως κύριε Πρόεδρε. Κλείστε όμως. Πάνω από 20 δευτερόλεπτα. Για να καταλάβει ο κόμμας γιατί πετύχαμε αυτή την πολύ μεγάλη απορρόφηση και το 2021 οι στόχοι θα τεθούν θα είναι η Ελλάδα με πια τις πρώτες χώρες απορρόφησης στην Ευρώπη. Διότι φτιάξαμε μία σειρά εργαλείων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών που ανατοδοτήθηκαν μόνο από το ΕΣΠΑ. Επιστρεπτέα προκαταβολή. 1 δισεκατομμύριο χρήματα ΕΣΠΑ. Εγκυοδοτικό πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ 2. ΕΣΠΑ. Εγκυοδοτικό πρόγραμμα μεγάλο των επιχειρήσεων 80-20. ΕΣΠΑ. Πληρωμή επιτοκίων ενίμερων επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων. ΕΣΠΑ. Τα 800 που δώσαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους ατομικές επιχειρήσεις. ΕΣΠΑ. Φτιάξαμε δηλαδή μόνο για την περίοδο του COVID. Ακριβώς αυτό λέει που με ρωτάτε. Και βάσει των νέων κανόνων μας επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικά προγράμματα. Πρώτοι από όλες τις χώρες Ευρώπης, σήμερα κύριε Πρόεδρε, για να ξέρετε, το εγκαιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκινήσαμε στην πρώτη φάση με τα 3,5 δισεκατομμύρια έχει ήδη εξαντληθεί. Δηλαδή έχουν εγκριθεί και τα 3,5 δισεκατομμύρια και έχουν εκταμιευθεί. Και θα έρθω αμέσως μετά. Και έχουν εκταμιευθεί. Όχι, δεν θα έρθετε μετά, θα κλείστε. Ναι, τα 2,7 δισεκατομμύρια. Δεν κάνουμε διάλεξη εδώ. Πήγε, ξεκινήσαμε 1,3 δισεκατομμύρια, το πήγαμε 2 δισεκατομμύρια, τώρα 3 δισεκατομμύρια και η απορρόφησή του είναι στο 100%. Είναι πλέον των 25.000 επιχειρήσεων στο σύνολο. Άρα λοιπόν, κύριε Παπά, αν σε αυτές αθροίσετε και τις 170.000 επιχειρήσεις που πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή, όταν εσείς μας λέγατε σε επίσημο δελτίο τύπου ότι επιστρεπτέα προκαταβολή θα έπαιρναν 8.000 επιχειρήσεις, εσείς το γράψατε σε επίσημο δελτίο τύπου ότι θα πάρουν επιστρεπτέα προκαταβολή 8.000 επιχειρήσεις, πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή 170.000 επιχειρήσεις και ακόμα δεν έχετε ζητήσει ένα συγγνώμη. Κάντε λοιπόν την αυτοκριτική σας. Ωραία. Και επιτέλους σοβαρευτείτε. Γιατί η χώρα χρειάζεται και μια ικανή αξιωματική αντιπολίτευση, όχι σαν τη δική σας. Ωραία. Τελειώσα.